αυτό που πάνε να κάνουν είναι για όλο τον κόσμο θάνατος, για τα ξενοδοχεία, για τα πάντα. Τι επαναστατούμε, εδώ είμαστε συνέχεια. Ελλειπής μελέτη από την αρχή. Ξεσηκωμός κατοίκων που αντιδρούν στο κλείσιμο του κόμβου της Αχλάδας, όπως προβλέπει η σχετική μελέτη, η οποία δημοπρατήθηκε το 2017 και στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του αναπτυξιακού έργου των κόμβων σε Αγία Πελαγία και Αχλάδα. Αυτή η διάβαση είναι μη παράνομη, υπάρχει από το 1973. Ουδέν μονιμότερο εκ του προσωρινού. Για ποιο λόγο να κλείσει? Για να πληρωθεί ο εργολάβος. Εκτελέστηκε η μελέτη Ελλειπής. Και τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούν με κάθε τρόπο να κλείσουν πάλι τον κόμβο για να μας αποκλείσουν εντελώς. Γιατί να το κάνουν αυτοί και να μην συνοηθούν το λαό εδώ πέρα, μόνο και τα μάθαμε εξαίρως. Γι' αυτό εγώ έχω σπίτι εκεί απέναντι και είμαι από το πρωί καρτέρι εδώ πέρα. Με λίγα λόγια η περιοχή βράζει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι από ημικόμβος, όπως πάει να παραδοθεί στη μελέτη, να μετατραπεί σε ένα πλήρη κόμβο με όλες τις κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ασφάλεια βεβαίως όλων των διερχόμενων οδηγών. Μας ενδιαφέρει όμως και η αναπτυξιακή προοπτική της Αγίας Πελαγίας. Από νωρίς το πρωί, δημότες συγκεντρώθηκαν στο κόμβο της Αχλάδας προκειμένου να αποτρέψουν ενέργειες τοποθέτησης μπαρών, οι οποίες θα βάλουν φραγμό στις μετακινήσεις τους από το επίμαχο σημείο, με ό,τι ταλαιπωρία αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και για τους επισκέπτες εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Λέμε να μην κλείσουν οι κόμβοι. Γανακτήσαμε να δούμε κόμβους. Και τώρα έρχονται ήδη που μας ανοίξαν να τις κλείσουν. Για ποιο λόγο? Οι επαγγελματίες οδηγοί θα κάνουν 16 χιλιόμετρα επιπλέον για να πάνε στην περιοχή μόνο ναύτη, στα ξενοδοχεία. Οι εργαζόμενοι, ο τουρισμός θα μπερδεύονται, θα μπλοκάρει όλη η Αγία Πελαγία. Θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια λύση η οποία να προωθήσει και τα δύο, και την ασφάλεια αλλά και την προσβασιμότητα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε δρόμους, πρέπει να ανοίγουμε δρόμους. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου ασκεί πιέσεις προς το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να δρομολογηθεί άμεσα τον Αγκαίο έργο, το οποίο θα μετατρέψει τον ημικόμβο της Αχλάδας σε πλήρη κόμβο προς όλες τις κατευθύνσεις, κάτι που δεν προέβλεπε η σχετική μελέτη που δημοπρατήθηκε πριν αρκετά χρόνια. Δυστυχώς είναι μία μελέτη που δημοπρατήθηκε κάποια χρόνια πίσω. Αυτή η μελέτη είναι που πρέπει να εκτελεστεί από τον ανάδοχο και αυτή η μελέτη είναι που επιβλέπει το Υπουργείο. Εμείς θέλουμε να παραμείνει ανοιχτό με ασφάλεια. Όπως έκανε σαφές ο Μενέλαος Μποκέας, στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών με ασφάλεια και όπως σημείωσε, το Υπουργείο Υποδομών βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την εκπόνηση μελέτης, η οποία θα δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε όλες αυτές τις μέρες. Με μεθοδικότητα, με συνέπεια και με σοβαρότητα προς όλες τις κατευθύνσεις.